σπίτια τους έμειναν σήμερα οι μαθητές σε Λευκοσία, Λάρνακα και Αμόχωστο λόγω της ολοήμερης απεργίας των δασκάλων. Έξω από το Υπουργείο Παιδείας συγκεντρώθηκαν δεκάδες εκπαιδευτικοί, αντικαταστάτες και μη, και υπό τον συντονισμό του Προέδρου της ΠΟΕΔ πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αφορμή πρόσφατη ψήφιση του νέου συστήματος διορισμών από την Ολομέλεια της Βουλής. Ένα σύστημα το οποίο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πετά στον δρόμο εκατοντάδες αντικαταστάτες που αθρηστικά έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας. Έχουμε μεταφέρει και αρμοδίως στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας αυτά που θέλαμε να του πούμε. Δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει στον Υπουργό Παιδείας. Γιατί σε αυτόν το κράτος πρέπει να πηγαίνουμε στα δικαστήρια του τα άτομα όλα για να διεκδικήσουμε αυτό που λέει ο νόμος. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέρφους που του χρόνου δεν θα έχουν δουλειά. Είναι ένα πάρα πολύ άδικο μέτρο τη στιγμή που σε ολόκληρη την Κύπρο γνωρίζουμε όλοι το δικαίωμα του αορίστου χρόνου. Την οργή των εκπαιδευτικών προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Κώστα Καδί για τους πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς ηλικίας 56 μέχρι και 62 χρόνων και οι οποίοι θα αφιπηρετήσουν στα 63 τους χρόνια. Εμείς ζητούμε την αθρηστική αναγνώριση της υπηρεσίας μας και όχι της ηλικίας μας. Είμαι αντικαταστάτρια δασκάλα εδώ και 10 χρόνια. Απλά θέλω να πω ότι το νέο σχέδιο διορισμών είναι ανέντιμο, είναι απάνθρωπο. Καλούμε τον Υπουργό να μην είναι τόσο αδιάλλακτος. Το Υπουργείο θα προσιλωθεί στην εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης από σήμερα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, όταν και θα διοριστούν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί με βάση το νέο σύστημα διορισμών. Αυτό επεσήμανε σε δηλώσεις το Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής. Θέλουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν στα παιδιά μας. Θέλουμε να επιλέγουμε αυτούς τους εκπαιδευτικούς στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και όχι στη βάση του πότε πήρε ο καθένας το πτυχίο του. Αφήνουμε πίσω μας και τις μεψημυρίες και τις διαμαρτυρίες και τους χαρακτηρισμούς. Το μόνο που προκαλεί απεργία της ΠΟΕΔ είναι το δημόσιο αίσθημα, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτορας Παπαδόπουλος. Καλούμε την ΠΟΕΔ να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, να αφουγκραστεί τα μηνύματα των καιρών και να τερματίσει την άσκοπη και καταχρηστική αυτή απεργία. Την ερχόμενη 5η, 15 Ιουνίου, θα ακολουθήσει και απεργία των εκπαιδευτικών στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.